Και ενορχιστρώσεις που κάνουν το λίγο κολεβέντι να γίνεται μασκαράς της όπερας με φουστανέλα και καπελαδούρα και μπότες αλαρτανιά, βγάζοντας από το στόμα του κάτι κορώνες που ξεταβανώνουνε σπίτι. Όσοι μείναμε πιστοί στην παράδοση και δεν αρνηθήκαμε το γάλα που βυζάξαμε, αγωνιζόμαστε. Άλλος εδώ κι άλλος εκεί, πάνω κατά πάνω στην ψευτιά. Οι σημερινοί πονηρεμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι η ψυχή τους είναι καλά. Όχι. Μοιάζονται μόνο στην πραγματικότητα για την καλοπέραση του κορμιού τους, παρόλα τα πνευματικά γιατρικά που λένε πως έχουν. Και με το μυαλό τους κρίνουν πως είναι ανόητο ένας άνθρωπος να κάνει και την ελάχιστη θυσία κατά του υλικού του συμφέροντος. Κρίνουν δε με την αμαρτωλή κρίση τους, με το αμαρτωλό μυαλό τους, πως είναι κατά πολύ ανόητοι αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη τους, για αυτό που αγάπησαν, για αυτό που πίστεψαν, το λόγο που ζούσαν. Οι ανόητοι, λένε, φυλακωθήκανε, δαρθήκανε και στο τέλος σπαχτήκανε ή κρεμαστήκανε. Γιατί? Για κάποιους ίσιους που λέγονται αιώνια ζωή και η βασιλεία των ουρανών. Αγιασμένη Ελλάδα! Είσαι αγιασμένη γιατί είσαι βασανισμένη! Κάθε σου γιορτή μνημονεύει και ένα σου μαρτύριο. Τα πάθη του Χριστού τα έκανες δικά σου πάθη. Τα μαρτύρια των Αγίων σου τα έκανες δικά σου μαρτύρια. Νιώθω πως αγωνίζομαι ώρες ώρες αδίκως. Αλλά πριν λίγες ημέρες συνέβη κάτι που μου έδωκε θάρρος. Πήγαμε στα Βερβενάκια
και φάγαμε στη δροσιά. Εκεί έτυχε να παίζει τη νύχτα ένας καραγκιόζης και περάσαμε την ώρα μας με ελληνικό θέατρο. Η παράσταση πρέπει να ήταν ο θάνατος του ήρωα Κατσαντών. Μόλις την άκουσα, βάσταξε η παράσταση έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Ο κόσμος, μεγάλοι και παιδιά, σώπαιναν. Άκουγαν τον Βασάκη τις φοβέρες του. Άκουγαν τον ήρωα που δεν φοβόταν, που έλαβε μέσα του ηρωνοσύνη. Στο τέλος της παράστασης, οι φωνές, τα ζητοκραυγάσματα, τα χειροκροτήματα, τα σφυρίγματα, ο κόσμος ήταν τέτοια που είπα δεν πεθαίνει αυτά να την φυλή μας. Στο τέλος της παράστασης, ο καραγκιοζοπαίκτης έβγαλε και έναν πατριωτικό λόγο που θα ρω πως τέτοια συγκίνηση δεν θα μπορούσε να δώσει κανένας γραμματιζούμενος αερολόγος. Η πολιτεία θα έκανε καλό να βάνει από ένα καραγκιοζοπαίκτη σε κάθε χωριό για να τονίζει το φρόνημα του λαού και των παιδιών της και ας κουρεύονται τα ραδιόφωνα και τα άλλα μέσα που δεν μιλάνε στην ψυχή του λαού. Θυμάμαι εκείνη τη νύχτα. Θυμάμαι τα φώτα. Η σκηνή. Θυμάμαι την παράσταση. Θυμάμαι τη φωνή του καραγκιοζοπαίκτη όταν ξεκίνησε το σέρβι. Rico, 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 rico
Με την αμύγδαλο. Μέτα πολύ μάλλη. Άντε, σύνταγμα. Ρεχεία. Στο μερικίσι. Δεν συμβαίνω κάποιες. Πολιτήρης Καραγιωζόπουλος, παρόν. Καλέ μου κομπά. Ο πλήτης Καραγιωζόπουλος. Ραπώ. Σιγάρα. Πινικόπες Καραγιωζόπουλος. Πινικόπες. Πινικόπες. Να αναγγείλει το έργο που θα μας παίξει απόψε ο Θείος Σώστας. Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα παιδάκια, καλησπέρα σας πέρα για πέρα. Απόψε ο Θείος Σώστας θα παρουσιάσει το ηρωικό έργο «Ο Θάνατος του ήρωα Χαλτσεντώνη». Γέλια πολλά, ναι, ναι, γέλια με ουρά. Ο Κοφρίκτης. Γεια σας, ανθρώποι. Γεια σας, ανθρώποι. Ανθρωπή σας, γεια σου, κουβατιά. Τι λέει, μωρέ. Απόψη μία ώρα, ωραία, ωραία. Τι λύνε, θα δουκώνω. Έπαμε μια απόψη μία ώρα, ωραία. Ρανάστασή. Όχι, παράσταση, παιδάκι μου, πες κανονικά. Έχουμε μια ωραία ανάσταση. Όχι, Χριστούγεννα έχουμε. Καλά, Χριστούγεννα έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ο Κυρικόκος. Γιατί, για πες, παρασκευή. Γιατί είναι ανυπούρκο μου. Κάμια χαρή. Ό,τι λέω εγώ θα το λες και εσύ. Αξιότιμη κύριε. Και πόλη της κύριε. Έι. Εμείς είμαστε ξυπατιότητας στο οποίο θα λες και πόλη. Αξιότιμη κύριε. Κυρίες. Κυρίες. Μνημόσυνα. Άντρα. Απόψε έχουμε ωραία παράσταση. Απόψε έχουμε ωραία παράσταση να την κάνουμε το βράδυ. Τι έχουμε, παιδί μου. Πάμε με λάκια. Άντε, όχι, κυρινό με γουλούδια. Πέντε, έχουμε ο θάνατος του ήρωα και σε δόνη. Ο θάνατος του ήρωα και σε δόνη. Μπράβο. Μπράβο. Εσένα το λέω. Εσένα το λέω. Εσένα το λέω, παιδί μου. Εσένα το λέω, ψυχή μου. Να σου δώσω και παλιά. Να σου δώσω και παλιά. Ένα. Δεν τρέπει να πέσω πέρα. Δεν τρέπει να πέσω πέρα. Κοίτα στο άλλο κεφάλι. Σε άλλο δάνει με τη δόνη. Όχι, εδώ πάνω. Να σας κάνω ερωτήσεις. Παιδιά μου, είστε καλές ερωτήσεις. Δεν μου λες σχολητήρι, μάλιστα παπάκο μου. Πες μου ένα ζώο με δύο πόδια, μια κότα. Εσύ Κοπρίτη, γελά. Πες μου ένα ζώο με τέσσερα πόδια, δύο κότες. Πες μου εσύ ένα παιδάκι μου, ένα ζώο με τέσσερα πόδια. Ο Τσίνο Παπαγιώρο, τέι. Το Παπαγιώρο με ζώο είναι. Όλος το λόγο μας, σε γκέι! Α, να από αυτήν! Ο πολιτήρης, θα σου καθεί, εδώ με! Ο πολιτήρης, ρρ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 rrrrrrrrrrrrrrrrr
Για να πάμε μέσα στην περίπα. Πάμε τώρα μέσα να δούμε. Πολιτήρι, μην σου ξύνει στο σβέρκο σου. Κοπρίτη, μην ενοχλείς τον πυρικό μου. Πυρικό μου, μην πάντα συζητάς πες. Ρε, μισή ώρα δεν σας μιλάω. Ρε,
Άχι τους αυτούς να λάβω άτομα. Ρε του σάτι μου, με παπαιδιά να πιάσει ο Ανακατσετώνη. Θέλεις ο Λύς, τα κατάφερε. Μωρέ, ας τίνει τα νάμια του Καπετάνιος, θα σκούν λέγε εγώ. Θα χρειαζόταν, μωρέ, εκατόλυτο έτσι. Και εκείνες πάλι θα προσπαθούσες να το πιάσεις. Να το συνάπει πότε. Παλαιγόλοι μάλλοι έγινα πάνω στ' άγραφο. Με τους δύο που σηκώνεις, αρνήθηκαν υποταχτείς στον Αλή. Συγκίνωσες, είδε το πεθυγέκα, με το αρπάξι γυναίκα. Τόσο θυμήθηκε εκείνος ο Μερικιούχας. Τον Θεός χωρέστον, α. Τον έφαγε ο Κατσαντώνης, πάει στην όχη. Όχι, δεν τον έφυγε. Φτάνιε, ξέρουμε ότι σε πιάσαν άδικα. Κάνε θέμο, να μην γίνει τίποτα. Εγώ, άκου πονεγίτσα μου. Κυρία μου, κυρία μου.
ασφάλεια να δεμένω. Εγώ θα βάζω ματιλιά, εσείς να μολογάτε. Χέρια μου κάποτε πολέμαγα και πάντοτε κοιτούσα. Μια κουτιά παλισσαριών, χιλιάδες σε καλούσα. Δε με τρομάζει αλυπασά, φωτιά σφυρίκια μόνη. Βαρύτε με, σκοτώστε με, τον ήρωα Καζαντώνη. Δεν φώτιξα ρε, δεν αναστέλεξε. Πείτε το δω μέχρι το πρωί κι αύριο κι αύριο και να το αύριο να το σπρώχνετε σε όλα τα γιάννενα ρε. Θέλω να το μασκερεύω το παλιό γιαούριο ρε. Εσέβαλε τα γένια μου και θα το πληρώσει αυτό. Τα τσάμπα του σταγίζω το πιλάφι. Από το 1804 και στο 21 για μας εσείς πατέρες μας γης το δικό σου αίμα πως μας τρομάζει η σκιά του Πόσερη, του Μάρκου και της Λαμίας του Σουσί που σούπισε το Διάκο πως μας τρομάζει η κραυγή του Λάμπρου του Κεσόνη της τελεγράφωνη φωνή του ήρωα Καλτσεδόνη έρχεται τα λασομάκι ήρωες Κανάρι και Μιαούλη που αρμάδες παλευίσατε για να μην ζείτε δούλοι. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω η πατρίδα μας, ζήτω η θρησκεία. Κάτω από την ταφόκλακα του μοντερνισμού.
Η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ένα άψυχο κουπάρι όπως κάποιοι που θέλουν. Όποτε επιστρέφω από τα χωριά μου, παίρνω θάρρος να αγωνίζομαι με περισσότερη δύναμη. Όπως έλεγε και ο Καραγκιόζης που έπεσε τον Κατσοντώνη, το έθνος δεν εφράγεσαι, Τούρκους δεν προσκυνάει. Ήταν αυτό που έκανε. 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 Ή